την αποστολή μας, το όραμά μας, τις αξίες τα οποία δημιουργήσαμε και που σαν εθελοντικός οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι 6.500 εθελοντές. Οι 1.900 και 2.000 περίπου είναι οι καθημερινοί εθελοντές που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κάπου και στηρίζουν παιδιά. Αν τους πάρουμε τηλέφωνο θα τρέξουν στα νοσοκομεία που είναι παιδιά εγκαταλειμμένα ή παιδιά με προβλήματα υγείας. Θα θέλαμε να το δούμε αυτό και στο νοσοκομείο Καβάλας. Είναι η επιθυμία κάποια εδώ συνεργάτη από τη Θεσσαλονίκη που είναι από την Καβάλα και θα θέλει να δει στην Καβάλα στο νοσοκομείο να κάνουμε ό,τι κάνουμε στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και η προσπάθεια να δίνουμε καθημερινή λύση σε προβλήματα παιδιών. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι απασχολούμε και 435 επαγγελματίες. Επιστημονικό προσωπικό που σε συνεργασία με τους εθελοντές μας δίνουν καθημερινή μάχη για να δώσουν λύσεις σε προβλήματα παιδιών. Και για να μην φανταστείτε ένα υδροκέφαλο φορέα που δημιουργήθηκε και πολλά άτομα κλπ. Μόνο το 11% είναι διοικητικό. Όλο το υπόλοιπο είναι επαγγελματίες οι οποίοι είναι κοντά στα παιδιά, στις γραμμές, στα ασθενοφόρα, στα νοσοκομεία, στην προληπτική ιατρική, στις εξαφανίσεις, είναι στην καθημερινότητα, στα σχολεία και στην 24ωρη λειτουργία του χαμόγελου όπου δίνει, προσπαθεί να δώσει λύση οτιδήποτε συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήσαμε ένα παρενεργατικό και ευέλικτο δίκτυο παροχής υπηρεσιών στα παιδιά, το οποίο βασίζεται στην ευαισθησία αλλά και στον επαγγελματισμό. Είναι λίγο περίεργο αυτό που ευαισθησία και επαγγελματισμός δεν συνάδει. Τι δουλειά έχει ο εθελοντισμός με τον επαγγελματισμό. Σε κάποια πράγματα, γι' αυτό το λόγο το χαμόγελο είναι πρότυπο για τα διεθνή δεδομένα, σε κάποιες χώρες υπάρχει η πρόνοια που λειτουργεί κανονικά και που μια γραμμή, ας πούμε, SOS, όπως είναι η γραμμή δική μας, θα παραπέμψει ένα περιστατικό το βράδυ ή την ημέρα ή οτιδήποτε άλλο, θα παραπέμψει σε μια υπηρεσία. Όταν τις υπηρεσίες, όχι τώρα λόγω κρίσης, τις έχουν υποστελεχώσει και δεν φταίνει φυσικά η λίγη κοινωνική λειτουργή, οι λίγοι άνθρωποι μέσα στους Δήμους και στις πριν νομαρχίες και μετά στις περιφέρειες είναι υποστελεχωμένες, δεν έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν και να καλύψουν τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν στην περιοχή τους. Ξέρει και η αντιδήμαρχος, δίνουν μάχες οι άνθρωποι, αλλά ποιο να πρωτοκαλύψουν και ποιο να. Σε αυτή λοιπόν την ανάγκη προσπαθήσαμε να καλύψουμε, αλλά δεν θα μπορούσαμε να καλύψουμε εθελοντές. Δεν θα μπορούσαμε δηλαδή στη γραμμή να απαντούν εθελοντές. Σε άλλες χώρες απαντούν στη γραμμή εθελοντές. Γιατί στη γραμμή, στο 1056, έχει θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχουν αυτοκτονίες παιδιών. Δηλαδή, παίρνει το παιδί, σε παίρνει και λέει: εγώ έχω πάρει φάρμακα 14 χρονών και να αυτοκτονήσω. Πρέπει να γίνει χειρισμοί τέτοιοι που δεν μπορεί να του χειριστεί κάποιο ο οποίο είναι ειδικευτό, ο οποίο δεν έχει δυνατότητες ή ο οποίο πανικοβάλλεται. Εκείνη τη στιγμή θα αρχίσει να ουρλιάζει, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει.